κάθε χρόνο έχουμε την ψήφιση μιας διάταξης η οποία έρχεται να πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η οποία ισχύει από το 2014. Η οποία ισχύει, πολύ σωστά το παρατηρείς, από το 2014. Και πέρυσι σε εκπομπή σου, τυχαίνει να μην την έχουμε τώρα μαζί μας, είχαμε δείξει και την εγκύκλιο, η οποία έλεγε ξεκάθαρα τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε 6.000 ευρώ καθαρό εισόδημα και μέχρι 9.500 ευρώ για κάποιον ο οποίος φορολογείται με τα τεκμήρια. Με ποια κλίμακα φορολογείται σε αυτή την περίπτωση. Άρα δεν πρόκειται για κάτι νέο. Να μην ανησυχεί ο κόσμος. Αυτή η διάταξη αφορά τους ανθρώπους γενικότερα που δεν έχουν, που δεν δηλώνουν κανένα εισόδημα και αν έχουν τεκμήρια μέχρι 9.500 ευρώ, είτε εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών. Αυτό το οποίο θέλει, έχει σημασία και το λέγαμε και αυτό από πέρυσι, από την πρώτη στιγμή που είχαμε την εφαρμογή των νόμων, ήταν πώς θα γινόταν η κάλυψη του αφορολογήτου ορίου. Αυτό ήταν το μεγάλο αγκάθι για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Γιατί αν στην περίπτωση δεν καλύπταμε με την ηλεκτρονική πληρωμή το κομμάτι των αποδείξεων του μέρους του εισοδήματός μας, εκεί θα είχαμε τη φορολόγηση με το 22%. Και αυτό το θέμα. Στη διαφορά. Και αυτό το θέμα φαίνεται να πηγαίνει προς μια τεχνητή επίλυση. Δεν έχουμε κάτι για την ώρα. Αλλά τι βλέπουν από το Υπουργείο Οικονομικών. Ότι όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές δεν έχουν πέσει από τις τράπεζες μέσα στα στοιχεία, δηλαδή δεν έχουν δοθεί από τις τράπεζες στο εύλογο διάστημα που δίνεται κάθε χρόνο, στο Υπουργείο Οικονομικών για να πέσουν μέσα στους κωδικούς 049-050.